Εμείς είναι δεδομένο ότι θα ψηφίσουμε την αυστηροποίηση της ποινικής αντιμετώπισης όσων κακοποιούν τα ζώα. Είναι μια στάση αρχής. Εξάλλου, ήμασταν η μοναδική κοινοβουλευτική ομάδα που σύσσωμη ψήφισε να μπει η προστασία των ζώων και στην συνταγματική αναθεώρηση. Κάτι που δεν έγινε από τα άλλα κόμματα και γι' αυτό, ενώ υπήρχε πρόταση στην προτείνουσα Βουλή, δεν πέρασε στα αναθεωρητέα άρθρα της συνταγματικής αναθεώρησης. Όμως, παρότι είχα σκοπό να τοποθετηθώ στη δευτερολογία μου, θα κάνω όμως μια επισήμανση για να την ακούσει ο Υπουργός, μήπως μέχρι το τέλος της, μέχρι την ψήφιση των άρθρων διορθώσει. Επιμένουν οι φιλοζωικές οργανώσεις για το ζήτημα της παραγράφου 2, το άρθρο 19, ότι έτσι όπως είναι διατυπωμένο, δίνει πραγματικά τη δυνατότητα, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, να ο βασανιστής των ζώων να μπορεί να πληρώνει και να ξαναπάρει στην ιδιοκτησία του το ζώο, μέχρι και να εκδικαστεί οριστικά η απόφαση. Θεωρούμε ότι πρέπει να απαλληφθεί αυτή η δυνατότητα, γιατί θυμίζει τη λογική του ρυπαίνων πληρώνει, ότι μπορείς να ρυπαίνεις και να πληρώνεις κάτι που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, και να διατυπωθεί η διάταξη ότι όποιος κακοποιεί υποχρεούται να καλύψει το κόστος θεραπείας και υποχρεούται να καλύψει και τα έξοδα διατροφής και διαμονής του ζώου μέχρι ό,τι υιοθετηθεί. Να μην δίνεται δυνατότητα της προσωρινής μόνο αφαίρεσής του, αλλά της οριστικής, όσο όποιους βάναυσα κακοποιούν τα ζώα. Και η πρόταση, τα έξοδα που πληρώνονται από τα πρόστιμα να μπορούν να πηγαίνουν και για άλλες ανάγκες των αδέσποτων, όπως στηρώσεις ή τις κλπ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.